Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό και ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς TPA από την Αθήνα. Και όπως βλέπετε, είναι πύργος τα κουτιά με τα πλάσματα. Πολλά και μαγικά πλάσματα έχουμε εδώ. Βέβαια, εντάξει, λίγο κλέβω στον τίτλο, μιας και που κάποια από αυτά δεν τα πήρα από Αθήνα-Αθήνα, από Χαλκίδα βέβαια. Αλλά και πάλι είναι στην ζώνη της Αττικής, οπότε οκ. Okay. Τα έχω βάλει με μια ιεραρχική σειρά, από το πιο απλό μέχρι τα πιο μαγικά, που έχουν και την πιο μεγάλη οκούτα, οπότε και σε θέμα ισορροπίας έπρεπε να είναι στον πάτο έτσι κι αλλιώς. Και ας αρχίσουμε να ανοίγουμε ένα-ένα τα πακέτα. Πρώτο λοιπόν είναι αυτό το μικρό σχετικά πακέτο. Να το βλέπετε, μικρούλι είναι, που μέσα έχει δύο σχετικά απλά πλάσματα. Για να δούμε τι. Το πρώτο πλάσμα είναι ένα λευκό περιστέρι. Όχι κάποια καθαρά μοιράτσα, είναι μίξη ρατσών. Από ένα φίλο που θέλει να φτιάξει κάτι συγκεκριμένο και το εν λόγω πλώς του περίσσευε. Και έτσι μου το έδωσε. Σίγουρα θα ήταν πιο βολικό να έχω τον περιστερώνα με τα λευκά. Κάτι που δεν υπάρχει πλέον δυστυχώς. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα με αυτά ακριβώς τι θα κάνω, θα φανεί. Ή θα το κρατήσω κάπου κλειστό για μια περίοδο και θα το μάθω να είναι μετάγρια ή μπορεί να μείνει κλειστό μόνιμα. Αλλά αφού δεν υπάρχει περιστερώνας για αυτά, πιθανώς απλώς να εκπαιδευτεί για την έξω ζωή, θα φανεί όμως. Και δεύτερο περιστέρι του πακέτου αυτού είναι αυτή η πακιστανική περιστέρα, όπου είχε έρθει στον περιστερώνα αυτού του φίλου. Βέβαια αυτό είναι μια ποικιλία πακιστανικών που έχει και καλτσάκια, έτσι, τσαρούχια. Δεν είναι και πολύ πυκνό, αλλά επειδή είναι καθαρό, μου λέω να το κρατήσω στα τουρκικά. Και λογικά θα υπάρχουν σίγουρα πιτσούνια με τσαρούχια από αυτήν. Οπότε και είναι μια ωραία περιστέρα, η οποία έχει προοπτικές, όπως φαίνεται, για να μείνει στα κλειστά τα περιστέρια. Περνάμε σε αυτό εδώ το πακέτο, το οποίο είναι πιο μεγάλο όπως βλέπετε και περιέχει ένα αρκετά special πλάσμα. Λοιπόν, το πλάσμα είναι μια λευκή πάπια, τώρα δεν την πιάνω, να μην ταράξω. Είναι θηλυκό, όπως είχα πει το δικό μου λευκό παπάκι είχε πεθάνει δυστυχώς. Οπότε έψαχνα να το αντικαταστήσω και βρήκα αυτήν. Ωραία πάπια, ενήλικη κιόλας, να ταιριάζει με τα άλλα τώρα στην ηλικία. Και του χρόνου θα μπει για υβριδισμό με τον πάπιο μόσχας να βάλω λευκά υβρίδια. Ωραίο πλάσμα και αυτό. Περνάμε σε ένα ακόμα σχετικά μικρό πακετάκι, νάτο. Αλλά τα μαγικά πράγματα πολλές φορές έρχονται σε μικρά πακέτα. Μπορεί να είναι μικρό πακέτο, όμως είναι το πιο βαρύ από όλα. Ναι, πιο βαρύ και από την πάπια, πιο βαρύ και από τα άλλα κουτιά που είδατε τα πιο τεράστια. Γιατί έχει μέσα βαρύ κόκαλα και μαγικά ζώα. Για να δούμε τι είναι. Και το περιεχόμενο του πακέτου ήταν δύο λευκά ασίλ. 4 μηνών γνήσια. Σε αντίθεση με άλλες φορές που έχω πάρει λευκά που δεν βγήκανε λευκά ή γνήσια. Αυτή είναι η κότα, αυτός είναι ο κόκορας. Η κότα βέβαια έχει κάτι μαυράκια, είχε δύο κότες. Η μία μου είχε φανεί ότι δεν έχει μαυράκια, αλλά τελικά και οι δύο έχουν λίγο πολύ μαυράκια. Οπότε εντάξει, δεν πειράζει, μεγαλώντας μπορεί να χαθούν. Αλλά δεν λέει και κάτι, μεταξύ τους αυτά τα δύο αν ζευγαρώσουν θα βγάλουν 100% λευκά μετά παιδιά. Ο κόκορας όπως είδα δεν έχει κανένα μαυράκι πάνω του, που εντάξει, η εικόνα μας νοιάζει πιο πολύ στον κόκορα. Τα σύλτα λευκά, να τονίσω, ανήκουν στην τριάδα των μονόχρωμων συλλεκτικών. Είναι το λευκό, μετά το κατράμι και κορυφή το χρυσό ασίλ. Που κάτι τέτοιο ακόμα δεν έχω. Όμως και το λευκό μια χαρά μας είναι. Να τα βλέπετε λοιπόν, ωραία πουλάκια. Και πολύ καλά οι γονείς τους, τουλάχιστον οι μητέρες όπως έμαθα. Είναι από τον ίδιο κροφέα που έχω πάρει και το μεγάλο κόκορα που είχα, που ήταν πρωταθλητής και εννοείται αλφα-αλφα ποιότητας. Ο πατέρας τους δεν ξέρω από πού προέρχεται, αλλά τον είδα από κοντά εννοείται και ήταν μια χαρά κόκορας και αυτός δεν είχε κάποιο ελάττωμα.
Βέβαια ο θείος του είναι που είναι λευκό, δεν υπήρχε εκεί πέρα. Αλλά ο άνθρωπος που τα πήρα μου είπε ότι ο αδερφός του Κόκορα ήταν λευκός. Οπότε εντάξει, είναι κάπου κληρονομικό αυτό. Είναι όπως είπα, 4 μηνών. Σε λίγο θα αρχίσουν να βγάζουν για τα καλά το ενήλικο φτέρωμα και θα καθαρίσουν. Το κοκόριο, όπως είπα, δεν βλέπω να βγάζει άλλο χρώμα, αλλά τώρα είναι που βγάζουν το μόνιμο χρώμα τους. Άμα 4 μηνών και μετά δεν βγάλει άλλο χρώμα, είναι κατοχυρωμένο ότι θα είναι ολόλευκο. Τώρα η κότα, αυτά τα μαυράκια, δεν ξέρω, είναι φτερά πιο μικρά, είναι φτερά που βγάζει τώρα, που σημαίνει ότι μια ζωή θα έχει 1-2 μαύρες πιτσίλες, θα φανεί. Αλλά όπως είπα, δεν είναι κάποιο θέμα αυτό, ή τα παιδιά τους έτσι κι αλλιώς θα είναι ολόλευκα. Άμα είναι ολόλευκος ο κόκορας, και στο 97% η κότα, τα παιδιά είναι 100% γνήσια λευκά. Πολύ ωραία λοιπόν, επιτέλους λευκά σιλ βρέθηκαν στη φάρμα. Και προχωράμε τώρα στο επόμενο πακέτο. Να και το πρώτο τελευταίο μας πακέτο. Φαινομενικά δεν είναι και πολύ μεγάλο, να βλέπετε. Αλλά μέσα φιλοξενεί μεγάλα πλάσματα, μπορώ να πω. Για να δούμε λοιπόν τι είναι. Και να το περιεχόμενο του πακέτου. Ένα πανέμορφο ζευγάρι περιστέρια ρόμις. Το αρσενικό είναι αυτό το έτσι ιδιαίτερο καφέ, σοκολατή κάπως, και η θηλυκιά είναι η παρδαλή καφέ. Που πρακτικός είναι και αυτή έτσι, στο ίδιο καφέ, όπως έχει και άσπρες πινελιές πάνω της. Πολύ ωραία πουλιά. Μεγαλώσαμε να είναι γνήσια. Από εκτροφέα είναι. Δεν είναι τα συγκεκριμένα δώρο όπως τα προηγούμενα. Αλλά και τα προηγούμενα που πήρα κρατάγονται πρακτικώς από την ίδια γραμμή πουλιών. Απλώς τα πήρα τώρα από διαφορετικό άνθρωπο. Είναι εννοείται μια χαρά πουλιά. Καθαρόλαμα με δαχτυλίδια και με καταγωγή από Ιταλία. Οι γονείς τους ήταν σε εκθέσεις και διαγωνισμούς. Αυτό βέβαια είναι μεγάλο πουλί του 20 γεννημένο, μπορεί να είναι και από Ιταλία να έχει έρθει, δεν γνωρίζω και ας ρώτησα. Η θηλυκιά όμως είναι φετινή όπως μου είπε, το λέει και το δαχτυλίδι της βασικά. Είναι ωραία πουλιά λοιπόν, ωραίο ζευγάρι, νεαρό, ειδικά η θηλυκιά. Το μόνο κακό είναι ότι δεν είναι ζευγάρι με την κυριολεκτική έννοια, γιατί δεν ήταν ζευγαρωμένα. Απλώς πήγα εγώ στο εκτροφείο του ανθρώπου και μου είπε πάρε ό,τι θέλεις. Δεν κοίταξα δηλαδή να πάρω ήδη ζευγαρωμένα πουλιά, γιατί πιθανώς να ήταν ζευγαρωμένα ίδιο με ίδιο χρώμα και εντάξει, εγώ τα ψιλοβαριά με αυτά το έχω πει, δεν θέλω να βγάζω τα ίδια και τα ίδια. Οπότε πήρα διαφορετικό χρώμα, εννοείται αρσενικό θηλυκό, για να βγάζω έτσι κάτι πιο διαφορετικό, να βγάζω δίχρωμα, ή και σε αυτό το σοκολατή κάμια φορά. Γιατί τώρα όπως βλέπω και η θηλυκιά έχει το ίδιο σοκολατή και ο αρσενικός είναι όλος τέτοιος. Βέβαια βλέπετε τις γραμμώσεις στο πλάι. Είναι έτσι σοκολατή ας ρέντι να το πούμε κάπως. Και μαζί θα βγάζουν ωραίες αποχρώσεις. Τώρα βέβαια αλλάζουν και φτερά, το μεγάλο τουλάχιστον το αρσενικό, γι' αυτό βλέπετε το λαιμό του εκεί σαν να λείπει κάτι. Γιατί λείπει μια τούφα μαλλιά. Αλλά και αυτό τώρα αντικαταστάται σύντομα. Πολύ ωραία πουλιά. Βέβαια το αρσενικό θέλει λίγο κόψιμο στα νύχια, όπως το βλέπω. Δεν ξέρω γιατί δεν φθήρωταν καθόλου τα νύχια τους. Γενικά και άλλα πουλιά που είχε ο άνθρωπος είχαν πολύ μεγάλα νύχια. Η θηλυκιά είναι φετινή, δεν έχει προλάβει να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, θα του τα κόψω τα νύχια, δεν λέει τίποτα. Αυτό σιγά το πράγμα. Κάτω εγώ στους περιστερώνες μου έχω πιο καθαρό έτσι το πάτωμα και πατάνε αμέσως το τσιμέντο και γατζουνάνε, φθύρονται τα νύχια και είναι φυσιολογικό το μήκος τους. Και αυτό είναι λοιπόν το πρώτο τελευταίο ζευγάρι ζώων που βλέπουμε και πάμε στα τελευταία. Να και το τελευταίο μας πακέτο, το βλέπετε, είναι μεγάλο. Εννοείται σίγουρα δεν έχει μέσα φυστικό μπάλες, όπως γράφει, γιατί οι φυστικό μπάλες δεν θέλουν τρύπες για να αναπνέουν. Είναι μεγάλο πακέτο. Το έχω πάνω στο κλουβί, έτσι κι άλλως είχα στήσει την κάμερα εδώ. Και έτσι κι άλλως θα δούμε και εδώ
τα πλάσματα που υπάρχουν στο κουτί. Για να δούμε λοιπόν τι είναι. Και έχουμε ακόμα ένα εντυπωσιακότατο ζευγάρι περιστεριών Ρώμης. Με μοναδικά χρώματα που δεν είχα ξαναδεί από κοντά. Παρά μόνο σε φωτογραφίες ίντερνετ. Βλέπετε τον αρσενικό παρδαλός και το ωραίο το παρδαλό, έτσι το αγνό να το πω σαν το περιστέρι του δρόμου. Και η θηλυκιά ακολουθεί αντίστοιχα παρόμοια μοτίβο έτσι περιστεριού του δρόμου. Όχι κάτι μεταλλαγμένο, κάποιο πειραγμένο χρώμα έτσι κλωνοποιημένο να βγάζει ό,τι να είναι. Ή μάλλον όχι ό,τι να είναι, εγώ θέλω να βγαίνει ό,τι να είναι για να υπάρχει ποικιλία στα χρώματα. Μενούσα να βγάζει μάλλον πουλιά που να είναι από γραμμή παραγωγής, όπως εκείνα τα σκούρα κανελιά που είχα παλιά τα περιστέρια εκείνα Ρώμης που δεν ήταν καλά, δεν ήταν ούτε τα γνήσια γνήσια. Λοιπόν, πολύ ωραίο ζευγάρι, μεγαλόσωμο, εννοείται βέβαια αυτό αφού είναι η ράτσα του. Το αρσενικό είναι βέβαια φετινό και αυτό, δεν έχει ακόμα τόσο όγκο. Γι' αυτό η μούρη του είναι λίγο πιο μαζεμένη από το θηλυκό. Έχει ακόμα ανάπτυξη μπροστά του αυτός. Αλλά όπως τον είδα αρσενικός έπρεπε να είναι, γι' αυτό και το διάλεξα. Βέβαια αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με τα προηγούμενα περιστέρια. Είναι ζευγάρι αλλά δεν είναι ζευγάρι. Οπότε πρέπει και αυτά να τα ζευγαρώσω. Βέβαια, εντάξει, το αρσενικό είναι νεαρό, δεν ξέρω ακόμα αν είναι έτοιμο για ζευγάρωμα. Το ενήλικο φτέρμα, όπως βλέπω, το έχει ολοκληρώσει πάνω κάτω, αλλά δεν ξέρω άμα και ψυχικά και νοητικά είναι έτοιμο για ζευγάρωμα. Και η θηλυκιά από την άλλη είχε ζευγάρι και μικρά, αλλά δεν ήταν βασικά καν δικά της μικρά βιολογικά, ήταν μία άλλη ράτσα που είχε βάλει αυτός θετά σε ζευγάρι και τα μεγάλωνε αυτή με έναν άλλον αρσενικό. Αλλά εγώ δεν ήθελα το αρσενικό γιατί είχε αυτό το καφέ το μεταλλαγμένο που δεν μου αρέσει. Οπότε πήρα μόνο το θηλυκό και θα τη ζευγαρώσω με αυτόν. Τα πουλιά αυτά θα τα ζευγαρώσω γενικά με το πουλί που βλέπετε δίπλα τους, αυτά τα δύο μαζί και τα άλλα δύο μαζί. Και πέρα από αυτά, περιμένω ωραία και καλά μικρά. Και αυτή η θηλυκιά είναι φετινή βέβαια, αλλά έχει οριμάσει πιο γρήγορα. Αυτό έχει και έτσι μακριά χαρακτηριστικά στο πρόσωπο. Είχε και μικρά, οπότε εντάξει είναι πιο οριμασμένο. Το αρσενικό μπορεί να μην είναι ακόμα τόσο όριμο. Αλλά έχουν και πιο μεγάλο όγκο προσώπου τα αρσενικά σε αυτό το είδος. Οπότε εντάξει είναι φυσικό. Και αυτό ήταν πάνω κάτω το βίντεο για ακόμα μια φορά μοναδικά πλάσματα, όλα τους, και τελειώσαμε με αυτό που θεωρώ κατά τη γνώμη μου πάντα πιο μαγικό και ιδιαίτερο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, αντίο.